Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Η Αφρικανική σκόνη είναι ο διπόρος μας για αυτή την εβδομάδα και με τα νεότερα δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στις κυριότερες επιπτώσεις του φαινομένου, η συγκράτηση της ανόδου της θερμοκρασίας που αναμένεται, η περιορισμένη κατά τόπους ορατότητα και η εκδήλωση λασποβροχών από την Πέμπτη και μετά. Ανωδική πορεία των τιμών σε υπηρεσίες και αγαθά καθημερινά. Τα χειρότερα είναι μπροστά μας, λένε οι άνθρωποι της αγοράς όπως και της παραγωγής. Για μπαράζ ελέγχων κάνει λόγο η κυβέρνηση παράλληλα με τη βοήθεια στις ευάλωτες οικονομικά ομάδες. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός που θα αυξάνει τις δαπάνες κατά 2 δις ευρώ. Ο Υπουργός Οικονομικών άφησε παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες παρεμβάσεις όπως για παράδειγμα τη μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα τρόφιμα. Την ομάδα διαχείρισης κρίσεων συγκαλεί σήμερα εκτάκτως ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς αύριο 31 Μαρτίου εκπνέει το τελεσίγραφο της Ρωσίας για την πληρωμή των συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου σε ρούβλια. Η εκτόξευση των τιμών στην ενέργεια και στα τρόφιμα προβληματίζει έντονα τους πολίτες, όπως αποτυπώνεται και σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του Όπεν. Στην ερώτηση, σας ανησυχούν οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, στην ελληνική οικονομία, το 60% λέει πολύ, το 33% αρκετά, το 4% λίγο και το 2% καθόλου. Με δυσκολία μπορούν να καλύψουν τα πάγια έξοδά τους οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 94%. Για πολίτες η απόγνωση έκανε λόγο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης, μιλώντας στον 984. Η κυβέρνηση που έχει στυλώσει πεισματικά τα πόδια αρνείται να ακούσει τις προτάσεις των φορέων και ελέγχους που κανείς δεν γνωρίζει που γίνονται, αναφέρει. Στις προτάσεις του ΙΝΚΑ, η μείωση του ΦΠΑ από χθες το 6% σε νερό, ρεύμα, τηλεφωνία, όπως και γενναία μείωση, για όσο διαρκεί η κρίση στην αλυσίδα εμπορίας των καυσίμων. Το Ινστιτούτο προχωρά επίσης σε συλλογική αγωγή κατά των εταιριών ενέργειας και καλοί ιδιώτες και επιχειρήσεις να πάρουν μέρος στην προσπάθεια αυτή. Η ακρίβεια εχθρός μας στην παρούσα φάση και όχι οι ελλείψεις τόσο πολύ, δηλώνει στον 984 ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης Άλκης Καλαμπόκης, όπως σημειώνει τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές. Αυτό που σήμερα επικρατεί είναι η άνοδος των τιμών στις πρώτες ύλες, το μεταφορικό κόστος και η αύξηση της τιμής των όποιων προϊόντων στο ράφι. Αναφέρει ότι από πλευράς κυβέρνησης, έστω και τώρα, απαιτείται να υπάρξουν κάθετες λύσεις, αλλά και επαναχάραξη της στρατηγικής μας πορείας για την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε μόνιμη βάση. Σε καταναλωτικές συμπεριφορές προμήθειας μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων που κινδυνεύουν να χαλάσουν, απαντά πως λειτουργούμε με το μετακατοχικό σύνδρομο και όχι με καταναλωτική συνείδηση. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται το ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία εν μέσω των δηλών και πολλές φορές παραπλανητικών βημάτων στο πλαίσιο της διπλωματίας. Η Ουκρανία δεν είναι αφελής, δηλώνει ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αντιδρώντας την υπόσχεση της Ρωσίας ότι θα περιορίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε δύο περιοχές. Σημειώνοντας πως ενώ τα αρχικά σημάδια από τις συνομιλίες ήταν θετικά, δεν πνίγουν τις εκρήξεις των ρωσικών οπλών. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μετακινούν μαχητικά μεταγωγικά αεροσκάφη και στρατιώτες στην Ανατολική Ευρώπη, όπως έγινε γνωστό από τον εκπρόσωπο του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, Τζον Κέρμπι. Αργεί ακόμα το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, είπε σήμερα στον 984 ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Όπως σημείωσε, η αλήθεια είναι ότι η ομίχλη του πολέμου, που ενισχύεται από την διεξαγωγή πληροφοριακών επιχειρήσεων και από τις δύο πλευρές, δεν μας επιτρέπει να δούμε καθαρά και σε βάθος. Ο πόλεμος που κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία και ας τον ονομάζει ειδική στρατιωτική επιχείρηση, παρά το ότι δεν γνωρίζουμε την παράγραφο χρονικές επιδιώξεις των σχεδίων επιχειρήσεων, δεν είναι σύντομος, καθώς ο αύριο εισέρχεται στην έκτη εβδομάδα και φυσικά το κόστος εκτιμάται ότι είναι σημαντικό, αναφέρει. Απομένει να δούμε αν στο τέλος θα είναι και νικηφόρος, κάτι όμως που δεν θα εξαρτηθεί όχι από το τι θα διακηρυχθεί από τη Μόσχα, αλλά αν τελικά θα έχει κατορθώσει να επιβάλλει τη θέλησή της στο Κίεβο, επιτυχάνοντας τον πολιτικό σκοπό αυτού του πολέμου, όπως τον περιέγραψε ο Ρώσος πρόεδρος στο διάγγελμά του τα ξημερώματα της 23
4ης Φεβρουαρίου, την ώρα που οι δυνάμεις του επιτίθενται στην Ουκρανία, είπε ενδεικτικά ο κύριος Λουκόπουλος. Οι εθνικές αρχές της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Ουκρανίας υπέγραψαν συμφωνία για να καταστεί δυνατή ανταλλαγή πληροφοριών και να διευκολυνθούν οι έρευνες για εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας και άλλα βασικά εγκλήματα. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Ρωσία κατηγορήθηκε χθες Τρίτη πως προκάλεσε παγκόσμια επισιτιστική κρίση και ήγηρε τον κίνδυνο λοιμού εξαπολύοντας τον πόλεμο στην Ουκρανία, το σιδοβολόνα της Ευρώπης. Ο Ρώσος πρόεδρος άρχισε αυτόν τον πόλεμο, δημιούργησε αυτή την παγκόσμια επισιτιστική κρίση και είναι αυτός που μπορεί να τη σταματήσει, υποστήριξε η Αμερικανίδα υφυπουργός εξωτερικών Wendy Sherman. Τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 θα ξεκινήσει η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρονίας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολούμενων, καθώς και η προπληρωμή του δώρου Πάσχα σε επιδοτούμενους ανέργους στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και σε δικαιούχους του επιδόματος γονικής άδειας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΕΔ. Οι πιστώσεις των επιδομάτων και του δώρου Πάσχα θα γίνουν αυτόματα με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης στα κέντρα προώθησης απασχόλησης. Για ανάκαμψη του επιδημικού κύματος της COVID-19 εξαιτίας της επικράτησης της Ω2 στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, κάνουν λόγο οι επιστήμονες. Τις τελευταίες δύο ημέρες, ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων παρουσιάζει αύξηση, ενώ πλέον σε καθημερινή βάση γίνονται περισσότερες από 400 εισαγωγές ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία. 28.933 χθες οι νέες μολύνσεις, εκ των οποίων οι 1.995 στην Κρήτη. 4 παιδιά νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. 185 οι ασθενείς σήμερα στα νοσοκομεία της Κρήτης, εκ των οποίων 162 σε κλινικές COVID και 23 στις μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων οι 17 διασωληνωμένοι. Από σήμερα 30 Μαρτίου έως την 3η 5 Απριλίου, οι μαθητές όλων των βαθμίδων, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύονται 3 δωρεάν αυτοδιαγνωστικά self-test, δηλαδή από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 4 Απριλίου έως και 15 Απριλίου και για μετά την επιστροφή των μαθητών στο σχολείο. Συνελήφθη για δεύτερη φορά 47χρονος λιμενικός που κρατούσε το παιδί του μακριά από το σχολείο εξαιτίας της άρνησής του να λάβει τα μέτρα κατά της COVID-19. Μετά το Πάσχα, η επικαιροποίηση συνολικά της λίστας με τους μαθητές, οι γονείς των οποίων δεν τα άφηναν να πηγαίνουν σχολείο. Για τους αρνητές γονείς, οι ποινές περιλαμβάνουν μεταξύ όλων ποινή φυλάκισης, όπως επίσης και πρόστιμο. Τριώρη στάση εργασίας σήμερα το μεσημέρι των εργαζόμενων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου, λένε όχι στην μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που θα λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, επέκταση των ιδιωτικοποιήσεων και παράταση των αναστολών εργασίας. Σημείωνται παράθεσης η απόφαση επιβάρησης συνοδών και αποκλειστικών που φροντίζουν αιμοκαθαρόμενους ή νοσηλευόμενους ασθενείς με σοβαρά νευρολογικά, κινητικά και άλλα προβλήματα υγείας, αφού υποχρεώνονται να προσκομίσουν αρνητικό rapid ή εμβολιασμένοι ή PCR ή ενεμβολίαστη του τελευταίου 48ωρου, χωρίς αυτό να εξασφαλίζεται δωρεάν από το νοσοκομείο. Τα θέματα υγείας δεν βρίσκονται σε οδό επίλυσης, επισημαίνει στον 984 ο γιατρός Βασίλης Σκούδας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Την έντονη αντίδραση του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη προκάλεσαν οι κατηγορίες του πρώην Υπουργού Υγείας και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέα Ξανθού ότι η κυβέρνηση σε άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών ψήφισε την άρση της μονιμότητας των γιατρών του ΕΣΥ. Ο κ. Πλεύρης διαβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι δεν τίθεται σε καμία περίπτωση άρση της μονιμότητας των γιατρών, ενώ καταλόγησε σκόπιμη διαστρέβλωση της αλήθειας από τον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των επικείμενων εκλογών των γιατρών. Παγκρίτια σύσκεψη των εργαζόμενων συνταξιουχικών σωματείων της Κρήτης την Παρασκευή 1η του μήνα, 10.30 το πρωί, στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, με θέμα την προετοιμασία της Περιφερειακής Συγκέντρωσης στην Κρήτη. Θα συνεχίσουμε τους αγώνες, γιατί δεν έχουμε άλλο δρόμο και καλούμε σε μαζική συμμετοχή των συνταξιούχων στην απεργία των εργατικών συνδικάτων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Συνταξιούχων Ηρακλείου. Η ανάγκη της αποτύπωσης ενός σαφούς οράματος για την επανεξέταση του καθορισμού των περιφερειακών ζωνών προστασίας και οικολογικών διαδρόμων, αλλά και η ανάγκη να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα υφιστάμενα σχέδια, δεσπόζουν μεταξύ άλλων στη δέσμη των προτινόμενων τροποποιήσεων βελτιώσεων επί της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης των περιοχών Natura για την κεντρική και ανατολική Κρήτη που ζητά το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης.
Η εκτιματική εταιρεία του Δημοσίου επανήλθε ευρυμύτερη στην πρόθεσή της να άρει μονομερώς στην παραχώρηση των 55 στρεμάτων μαζί με το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο στην πρώην Αμερικανική βάση. Ζήτημα που έχει ανακύψει ή που είχε ανακύψει πριν και από ένα χρόνο περίπου, ανάβοντας φωτιές και ξεσηκώνοντας φοδρές αντιδράσεις. Η πλευρά της ΕΤΑΔ ουσιαστικά απεστέλλει νέο έγγραφο προς τους εμπλεκόμενους φορείς, με το οποίο γνωστοποιεί εκ νέου τη βούλησή της να πάρει πίσω την έκταση που κανονικά τελεί υπό παραχώρηση στην αναπτυξιακή εταιρεία Ειρήνη έως το 2015. Με δελτίο τύπου επίσης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου αναφέρει πως η επιχειρηματική κοινότητα της Κρήτης απαιτεί να παραμείνει το ΔΕΚ στο σημερινό καθεστώς λειτουργίας του και καλεί τους εκπροσώπους όλων των φορέων να αντιδράσουν στην προσπάθεια δίμευσης του χώρου που αποτελεί το μοναδικό στο μέγεθος και στο είδος του εκθεσιακό χώρο στην Κρήτη σε ευρεία χρήση από όλους τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα σεισμοί στο Δήμο Αμινό Απεδιάδος, επιστημονικές διατυπώσεις και δεδομένα διοργανώνεται απόψε από το Δήμο στις 6 στο πολυκέντρο της Μητρόπολης από το Δήμο Αμινό Απεδιάδος. Έχουν κληθεί οι ευθύμης Λέκας, Άκης Τσελέντης, όπως επίσης και Χρήστος Παπαϊωάννου. Ξεκινάει η αποκατάσταση των ζημιών στα σχολεία και δημοτικά κτίρια του Δήμου Ηρακλείου που επλήγησαν από το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου. Η σύμβαση υπογράφηκε χθες. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.525.000 ευρώ. Έως τις 6 Απριλίου αναμένεται ότι θα γίνει η αποστολή στην αρρωγή των αιτήσεων σεισμόπληκτων επιχειρηματιών και αγροτών. Αγκάθι το ύψος της στήριξης ετεροεπαγγελματιών που παράγουν αγροτικά προϊόντα, καθώς φτάνει στο 50% επί της εκτίμησης που με τις περικοπές μπορεί να κατέβει και στο 20%. Οι αιτήσεις αφορούν συνολικά σε 513 επιχειρήσεις και αγρότες που επλήγησαν από τα 6 Ρίχτερ του Σεπτέμβρη του 2021 και κατέθεσαν τα χαρτιά τους στην περιφέρεια. Η αποστολή τους συνοδεύεται με το αίτημα της ίσης αποζημίωσης σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και ετεροεπαγγελματίες, καθώς οι δεύτεροι λαμβάνουν, όπως είπαμε, ποσό μικρότερο από αυτό το οποίο τους αναλογεί. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα είχε αναδείξει με επιστολή του ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα, ενώ επερώτηση είχε καταθέσει ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Βασίλης Κιγκέρογλου. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γιώργαντας είχε δεσμευθεί από το βήμα της Βουλής ότι θα εκδιδόταν κοινή υπουργική απόφαση, όπως και έγινε, για την επιχορήγηση φυσικών προσώπων που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, με την περιφέρεια να δέχεται το σύνολο των αιτήσεων τρέχοντας τις διαδικασίες με 12 τριμελή συνεργεία. Σε εκκρεμότητα, ωστόσο, παραμένει το ποσό της στήριξης, με τον αντιπεριφερειάρχη Νίκο Συρηγονάκη να λέει στον 984 πως είναι μια αδικία που πρέπει να αποκατασταθεί. Η απόφαση του ΙΠΑΤ δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί και έτσι βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο, απαντά ερωτηθής και ο Κώστας Γκαντάτσιος από το Σύλλογο Σεισμόπληκτων Ελπίδα. Γενική διακοπή υδροδότησης σήμερα, Τετάρτη 2022, στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά που προέκυψε. Ελπίδα αυτή να αποκατασταθεί μέχρι το απόγευμα. Οι περιοχές που επηρεάζονται είναι Φορτέτσα, Μεσαμπελιές, Κνωσός, όπως επίσης και Βλυχιά. Την Κυριακή δεν είναι στο λιμάνι του Ηρακλείου το κρουαζιερόπλοιο My Shift Fimf, το οποίο επέλεξε το λιμάνι του Ηρακλείου ως βάση του με ναυτικούς όρους ως το homeport. Στο Ηράκλειο την ίδια μέρα και ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, που θα επισκεφθεί το πλοίο εγκαινιάζοντας την τουριστική ταξιδιωτική σεζόν 2022. Το κρουαζιερόπλοιο θα ταξιδεύει κάθε εβδομάδα στο Αιγαίο, επιστρέφοντας κάθε φορά στο Μητροπολιτικό του λιμάνι, εκείνο δηλαδή του Ηρακλείου. Μετά τα σχολικά κτίρια στην Τήλισσο, σειρά παίρνει το Δημοτικό Σχολείο Ροδιάς για τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης. Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου υπέγραψε τη ρύθμιση για το έργο ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Ροδιάς, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ. Με 704 γραμμάρια καπνού που δεν έφεραν την ειδική ταινία του Λονιακού κώδικα, συνελήφθη αλλοδαπός στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Νεκρός στο σπίτι του, στα Καμίνια Ηρακλείου, εντοπίστηκε σήμερα ένας 59χρονος από τον τεχνικό που είχε καλέσει νωρίτερα για να του φτιάξει την τηλεόραση. Ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία καταδικάζει τη χθεσινή επίθεση που προκάλεσε το θάνατο 5 ανθρώπων σε προάστιο του Τελαβίβ και αποδίδεται από τις Ισραηλινές Αρχές σε Παλαιστίνιο από τη Δυτική Όχθη. 11 μέλη πρώην Κολομβιανών ανταρτών σκοτώθηκαν στη ζούγκλα σε διαμάχη για κοκαίνη. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Πολωνίας ενέκρινε νομοθεσία που απαγορεύει τις εισαγωγές άνθρακα από τη Ρωσία. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
τα πνίδια της... Ζητώ συγγνώμη. Τα παιχνίδια της 27ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League 2 θα γίνουν σήμερα Τετάρτη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα περισσότερα γήπεδα. Να επιστρέψει στις νίκες θέλει ο Εργοτέλης που υποδέχεται το Διαγόρα Ρόδου. Εισιτήρια για το παιχνίδι διατίθενται στο Παγκρίτιο, στο εκδοτήριο που βρίσκεται έξω από τη θύρα 11. Μάχη για την παραμονή στο Ρέθυμνο ανάμεσα σε Επισκοπή και Ηρόδοτο με την ομάδα της Νέας Αλικαρνασσού να μην έχει περιθώρια για απώλειες επίσης σήμερα. 9.84 ο καιρός. Άστατος ο σημερινός καιρός, άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, στα 2 με 4 μποφόρ έως τους 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 9.84. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.